Ευχαριστούμε πάρα πολύ, πατέρα Κωνσταντίνε, για τα όμορφα λόγια που μας είπατε. Και στον φιλόξενο αυτό χώρο λοιπόν των Αγίων Μυροφόρων, που όπως μας είπε και ο πατέρα Κωνσταντίνος εδώ κοντά ήταν και ο παλαιόν πατρόν Γερμανός, βρισκόμαστε απόψε για να εορτάσουμε και να τιμήσουμε τα πρόσωπα και τα γεγονότα που συνέβαλαν στην αγιασμένη επανάσταση του γένους του 1821. Το σωματείο μας, Ενωμένη Ρωμιοσύνη, από το 2008 που ιδρύθηκε, με εκδηλώσεις και δράσεις στις περισσότερες πόλεις της πατρίδας μας, προσπαθεί να εμφυσίσει, να αναδείξει και να ενδυναμώσει στο σύγχρονο νεοέλληνα τα ιδανικά και τις αρχές που διέπουν τη Ρωμιοσύνη, δηλαδή την ορθόδοξη χριστιανική πίστη, την αγάπη για την Ελλάδα μας, τη γλώσσα μας και την παράδοσή μας. Για τη φετινή επέτειο των εορτασμών για τα 200 χρόνια από το 1821, η ΕΡΟ έχει προγραμματίσει εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα, που καλύπτουν όλο το φάσμα της εθνικής παλιγενεσίας του 1821. Ειδικότερα δε, η ΕΡΟ Πατρών έχει προγραμματίσει σειρά εκδηλώσεων που καλύπτουν σημαντικά πρόσωπα και γεγονότα της Ελληνικής Επανάστασης. Αρκετά δε από αυτά συνδέονται στενά με την τοπική ιστορία της Πάτρας. Είναι αναμφίβολο ότι η Επανάσταση του 1821 αποτελεί γεγονός μεγίστης σπουδαιότητας, όχι μόνο της ελληνικής, αλλά και της ευρωπαϊκής ιστορίας. Με την Ελληνική Επανάσταση του 1821, ένα αρχαίο έθνος δημιούργησε κράτος. Το έθνος προϋπήρχε επί αιώνες και διατηρήθηκε παρά την υποδούλωση. Η εθνεγερσία υπήρξε η απόδειξη της διαχρονικής συνέχειας του ελληνισμού. Η αρχαία Ελλάδα και η Ρωμανία, αυτό που οι δυτικοί ονομάζουν Βυζάντιο, εμπνέουν και καθοδηγούν τους αγωνιστές, μορφωμένους ή ολιγράμματους, λαϊκούς και κληρικούς. Με το σύνθημα «Υπερπίστεως και πατρίδος», οι ένδοξοι αγωνιστές του 1821 ύψωσαν το λάβαρο της Επανάστασης και έγραψαν χρυσές σελίδες δόξας στην ελληνική ιστορία. Έχουμε όμως αναρωτηθεί τι ήταν αυτό που διατήρησε στα 400 χρόνια τη φωτιά άσβεστη στους Ραγιάδες, ώστε να φτάσουν εκείνη την αγιασμένη ημέρα και να ξεσηκωθούν κατά του Οθωμανού τυράννου. Η απάντηση είναι η ριζωμένη ορθή χριστιανική πίστη, η αγάπη για την πατρίδα και η λαϊκή παράδοση που διατηρήθηκαν μέσα στη σκλαβιά για αιώνες, παρά τις φοβερές αδειξοότητες κάτω από τις οποίες έζησε ο Έλληνας. Μέγας εκφραστής αυτού του τρίπτυχου είναι ο θρυλικός στρατηγός Ιωάννης Μακρυγιάννης. Το δρόμενο που θα ακολουθήσει αναδεικνύει όλες τις πτυχές αυτής της πολυδιάστατης προσωπικότητας, η οποία αποτυπώνεται κυρίως στα απομνημονεύματα που ο στρατηγός άφησε ως παρακαταθήκη σε όλους τους επόμενους. Τη συνολική επιμέλεια και συγγραφή του δρόμενου έχει η κυρία Ευγενία Κορουμπάκη, φιλόλογος. Την παρουσίαση και αφήγηση θα κάνουν ο Γιώργος Σιόλος και η Παναγιώτα Πλιαρχοπούλου. Το δρόμενο που θα παρακολουθήσουμε θα επενδύσει μουσικά η νεανική χοροδία βυζαντινής και παραδοσιακής μουσικής Εμέλεια, υπό τη διεύθυνση του δάσκαλου ιεροψάλτη κυρίου Κωνσταντίνου Καμζέλα, η οποία ταξίδευσε και ήρθε απόψε εδώ από την Παντάνασα Τριχονίδας. Λίγα λόγια για την χοροδία και την ορχήστρα θα μας πούν τα μέλη της. Η νεανική χοροδία βυζαντινής και παραδοσιακής μουσικής Εμέλεια είναι καρπός της αγάπης, του ενδιαφέροντος και της ανησυχίας κάποιων ανθρώπων για την νεότητα και τη συνέχιση της ελληνοορθόδοξης παράδοσης στον τόπο μας. Η χοροδία λειτουργεί τακτικά όλο το χρόνο, δίνοντας την ευκαιρία στα παιδιά να ψυχαγωγούνται, καθώς ασχολούνται με την υμνολογία της Εκκλησίας μας και τα παραδοσιακά μας τραγούδια. Τη χοροδία υποστηρίζει πολυμελής ορχήστρα από νέους που παίζουν διάφορα μουσικά όργανα. Πραγματοποιεί εκδηλώσεις σε κάθε μεγάλη θρησκευτική εορτή στο χωριό μας και αλλού και συμμετέχει σε διάφορες πολιτιστικές εκδηλώσεις. Έλαβε μέρος σε διάφορες εκδηλώσεις στο Παπαστράτιο Μέγαρο Αγρινίου, στο Μεσολόγγι, στην Αύπακτο, στην Κατούνα, στην Αμφιλοχία, τον Αστακό και την Πάτρα. Τον Ιούλιο του 2019 έλαβε μέρος στο Διεθνές Φεστιβάλ Καρπενησίου. Από τις ιδρύσεως της η χοροδία
Τη διευθύνει ο δάσκαλος και ιεροψάλτης κύριος Κωνσταντίνος Καμζέλας. Για την παρούσα εκδήλωση, οι πρόβες έγιναν εξ αποστάσεως και τον τελευταίο μήνα έγιναν διαζώσεις, τηρώντας όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Καλή σας ακρόαση. Σεβαστοί πατέρες, κυρίες και κύριοι, αυτή που σας ομίλησε ήταν η Χριστίνα Τσουραπούλη, φοιτήτρια του 4ου έτους της Φιλολογίας Αθηνών. Και θα διευθύνει τα τραγούδια, τα νεότερα που αναφέρονται στην Επανάσταση και είναι το μέλος της χοροδίας μας. Thank you.
θάλασσα την πατρίδα με χάσα. Έκλαψα και πόδεσα. Λύουμε κι αρωθήμω. Οι, οι, θα ανασπάλω και πω. Ξέσπασε η Επανάσταση του 21 και από τις 3 του Σεπτέμβρη του 1843 που διώχθηκαν τα βαβαρικά στρατεύματα κατοχής και έγινε σύνταγμα. Χύσαμε για τη λευτεριά μας ποτάμι αίμα. Αναστήσαμε στα χρόνια του τελευταίου πολέμου ένα νέο 21. Σταθήκαμε στην πρώτη έπαρξη στον αγώνα για τον πολιτισμό. Πολεμήσαμε ως την Ανάσταση και την νίκη και λευτεριά δεν γνωρίσαμε. Όπως και τότε, έπειτα από το 21, έτσι και τώρα, οι ίδιες σκοτεινές δυνάμεις μεταχειρίζονται τα ίδια μέσα, μιας και βρίσκουν πρόσφορο έδαφος στο διαχρονικά μελανό χαρακτηριστικό της φυλής μας, τη Διχόνια, για να μας κάνουν ήλωτες. Και όλα αυτά γίνονται, τι υποκρισία, στο όνομα μιας ψεύτικης λευτεριάς. Τα ωραία λόγια είναι εύκολα, σημασία όμως έχουν μονάχα οι πράξεις. Την απάντηση στους αυτόκλητους αυτούς προστάτες μας, που η αγάπη τους και το ενδιαφέρον τους είναι τόσο θανάσιμα, μας τη δίνει ο Μακρυγιάννης. Ποιος είναι όμως ο στρατηγός Μακρυγιάννης? Είναι ο εκφραστής της ελληνικής ψυχής. Αυτός που ενσαρκώνει τα ιδανικά της ελευθερίας, της δικαιοσύνης και της γενναιότητας. Ένας μεγάλος Έλληνας που κληροδότησε στις νεότερες γενιές ένα αθάνατο μνημείο ύφους, ήθους, λόγου και περιεχομένου, τα απομνημονεύματά του. Η ζωή του εξ αρχής υπήρξε μία αδιάκοπη περιπλάνηση. Γεννήθηκε σε ένα μικρό χωριό του Λιδωρικιού το Γενάρη του 1797. Η μητέρα του, Βασιλική το όνομά της, ήταν μια εργατική γυναίκα, αφοσιωμένη στα παιδιά και στο σπίτι της. Το Μακρυγιάννη το γέννησε στο χωράφι, όπως χαρακτηριστικά το διηγείται ο ίδιος. Πολυφαμελίτες οι γονέγοι μου και φτωχοί. Και όταν ήμανε ακόμα εις την κοιλιά της μητρός μου, μίαν ημέρα πήγε δια ξύλα εις τον λόγο. Φορτώνοντας τα ξύλα στον ώμο της, φορτωμένη εις τον δρόμο, εις την ερημιά, την έπιασαν οι πόνοι και γέννησε εμένα. Μόνη της η καημένη και αποσταμένη, εκινδύνεψε κι αυτήν η τότε κι εγώ. Ξελεχώνεψε μόνη της και συγυρίστη. Φορτώθη ολίγα ξύλα και έβαλε και χόρτα απάνω εις τα ξύλα. Και από πάνω εμένα και πήγε στο χωριό. Περιστάσεις της γέννησής του, η αφήγηση για τα εκ νέου θαυμαστά γεγονότα που σχετίζονται με την τύχη του παιδιού εξυφαίνεται και εκείνη στα μοτίβα του κοινού μύθου. Στην αφηγηματική ακολουθία που υπαγορεύεται από τον κώδικα του μύθου, το βρέφος, ο μελλοντικός ήρωας φαίνεται να είναι ξεγραμμένο. Όταν ήταν 4 χρονών ο Μακρυγιάννης, σε μια επιδρομή των Τούρκων που το χωριό τους άδειασε,
η οικογένειά του αναγκάστηκε να φύγει βιαστικά και να τραβήξει κατά τα δάση για να γλιτώσει. Στην κορύφωση της διήγησης, οι συγγενείς, ακόμα και η μητέρα του, αποφάσισαν να θυσιάσουν το αθώο βρέφος για το κοινό καλό. Ο μικρός Γιάννης εγκαταλείφθηκε στο δάσος, ώστε να μην προδώσει με το κλάμα του τη διαφυγή της ομάδας. Καθώς συμβαίνει στις γραφές και στα παραμύθια, η σωτηρία των πολλών απαιτεί τη θυσία του αθώου και μόνο η παρέμβαση του Θεού μπορεί να αλλάξει τη ροή των πραγμάτων. Έτσι έγινε και στην περίπτωση του προορισμένου Μακρυγιάννη. Θα χανόταν αν η μητέρα του δεν μετάνιωνε και δεν γύριζε πίσω να τον περιμαζέψει. Προτίμησε να κινδυνεύσει η ίδια παρά να αφήσει το παιδί της στην ερημιά. Επί 17 ή 18 ημέρες που κράτησε η περιπλάνηση των διωκόμενων στο δάσος, όπως γράφει, η μητέρα έτρωγε βελανίδια και με αυτό το γάλα τον τάιζε, ώσπου κατάφερε και γλίτωσε και έφτασε στη λιβαδιά. Η δοκιμασία της μάνας, ο πειρασμός για την εγκατάλειψη και εν συνεχεία η απόφαση για τη σωτηρία του βρέφους εγγράφονται στη διεκπεραίωση του σχεδίου της Θείας Πρόνοιας για τον προορισμό του Μακρυγιάννη. Καθώς όπως ο ίδιος σημειώνει, τύφλος ο Θεός τους Τούρκους και πέρασαν και δεν τους πήραν χαμπέρι. Μαλό
Μακρυγιάννης, από 7 χρονών παιδί, μπήκε στη δουλειά για το ψωμί. Τον πατέρα του τον είχε χάσει όταν ήταν μωρό ενός έτους. Είχε σκοτωθεί στη συμπλοκή με τους Τούρκους. Και η μάνα του, με όλη την εργατικότητά της, δεν κατάφερνε να τα φέρνει βόλτα και να συντηρεί τα ορφανά της. Διαφυλαγμένος από τη θεία πρόνοια, ατίθασος ο νέος Ρουμελιώτης, προσπαθεί να αλλάξει τη μοίρα που προσπαθούν να του επισφύνα στην υπηρεσία του Παναγιωτάκη Λιδωρίκη, ενός πλουσίου συγχωριανού του. Δούλεψε κοντά του αρκετά χρόνια. Είχε αποξενωθεί από το χωριό του και από τους γνωστούς. Δεν θυμόταν καλά-καλά μήτε το πατρικό του. Άμα στον δρόμο το ρωτούσαν πώς τον λένε και τίνος είναι παιδί, στην αρχή απαντούσε του Γιαννάκη, του Λιδωρίκη, το όνομα του αφεντικού του. Πότε καταστάλαξε στο Μακρυγιάννης δεν είναι γνωστό. Σίγουρα όμως επηρέασε η υψηλή κορμοστασιά του. Το μοναδικό γεγονός που συγκλώνησε το Μακρυγιάννη από την εκεί παραμονή του και το διέσωσε είναι το ακόλουθο. Έγινα ως 14 χρονών απάνω κάτω. Στάθηκα με εκείνον μία ημέρα. Ήταν γιορτή και παγκύρι τα Γιαννιού. Πήγαμε στο παγκύρι. Μου έδωσε το τουφέκι του να το βαστώ. Εγώ θέλησα να το ρίξω, ετζακίστη. Τότε με έπιασε σε όλο τον κόσμο μπρος και με πέθανε στο ξύλο. Δεν με βλάβε το ξύλο τόσο, περισσότερον η ντροπή του κόσμου. Τότε όλοι τρώγαν και πίναν και εγώ έκλαιγα. Αυτό το παράπονο δεν ήβρα άλλον κριτή να το υπό να με δικαιώσει. Έκρινα εύλογο να προστρέξω εις τον Αγιάννη, ότι στο σπίτι του μόγινε αυτήν η ζημία και η ατιμία. Μπαίνω τη νύχτα μέσα στην εκκλησιά του και κλείω την πόρτα και αρχινώ τα κλάματα με μεγάλες φωνές και μετάνοιες. Τι είναι αυτό που έγινε σε μένα, γομάρι με να με δέρνουν. Και τον περικαλώ να μου δώσει άρματα καλά και σημαίνια και 15 μπουκιά χρήματα. Και εγώ θα του φτιάσω ένα μεγάλο καντήλι, ασημένιο. Με τις πολλές φωνές κάμαμε τις συμφωνίες με τον Άγιο. Τι παρατηρούμε εδώ? Ο Αγιάννης να γίνεται συνομιλητής, εταίρος, φίλος αληθινός. Στην Ορθόδοξη Χριστιανική Παράδοση δεν υπάρχει διάσταση ανάμεσα στο ορατό και στον αόρατο κόσμο, αλλά αδιάσπαστη ενότητα, χωρίς χωροχρονικούς περιορισμούς. Γι' αυτό, στην επικοινωνία του Μακρυγιάννη με τον Αγιάννη, παρατηρείται έντονα το στοιχείο της αμεσότητας. Εκφράζει το πρόβλημά του, το συζητεί με τον Άγιο, διαφωνεί, επιμένει και τελικά συνάπτει συμφωνία. Σε ανταπόδοση της ευεργεσίας, υπόσχεται να του αφιερώσει ένα ασημένιο καντήλι. Αυτό το στοιχείο της αμεσότητας στην επικοινωνία με τους Αγίους δεν παρατηρείται μόνο στο Μακρυγιάννη, αλλά και σε άλλους αγωνιστές, όπως τον Κολοκοτρώνη και στον Καραϊσκάκη. Γιατί πολύ απλά η Ορθόδοξη Χριστιανική Παράδοση κατήχε κυρίαρχη θέση στη διαμόρφωση της κοινωνικής ζωής του υπόδουλου γένους. Πρώτα απ' όλα η πίστη στο Θεό και μετά στην πατρίδα. Εσύ, Κύριε, θα αναστήσεις τους πεθαμένους Έλληνες, τους απογόνους αυτινών των περίφημων ανθρώπων, όπου στόλισαν την ανθρωπότιμη αρετή. Και με τη δύναμή σου και τη δικαιοσύνη σου θέλεις να ξαναζωντανεύσεις τους πεθαμένους. Και η απόφασή σου, η δίκαια είναι να μεταϋποθεί Ελλάς, να λαμπρυνθεί αυτήνη και η θρησκεία του Χριστού και να υπάρξουν οι τίμιοι και αγαθοί άνθρωποι εκείνοι όπου περασπίζονται το δίκαιον. Μέχρι το 1817 κατόρθωσε με το εμπόριο να αποκτήσει πολλά χρήματα. Είχε πια τη δυνατότητα να αποκτήσει και τα ασημένια άρματα, τα οποία είχε μεγάλο καημό. Παρά την απότομη οικονομική του ανέλυξη, δεν εμφανίζει την οτροπία του νεόπλητου. Την απέδωσε στην ευλογία του Αγιάννη και δεν λησμόνησε το τάμα του. Αφού αγόρασε ένα ασημένιο καντήλι, χάραξε πάνω το όνομά του και ζωσμένος με τα ασημένια άρματα, πήγε στη Δεσφίνα και το πρόσφερε στον προστάτη του Αγιάννη. Τον ευχαρίστησε από τα βάθη της καρδιάς του για την ευεργεσία και έκλαψε, ενθυμούμενος τις ταλαιπωρίες που πέρασε στα παιδικά του χρόνια. Η αναγνώριση της ευεργεσίας δεν εξαντλήθηκε με την εκπλήρωση του τάματος, αλλά σε όλη τη ζωή του τον επικαλούνταν ως προστάτη, ευεργέτη,
και αληθινό φίλο. Σύμφωνα μάλιστα με τη ζωντανή παράδοση, το καντήλι του Μακρυγιάννη βρισκόταν στο ναό του Αηγιάννη της Δεσφίνας μέχρι το 1935. Και όχι μόνο αυτό, αλλά εξασκούσε καθημερινά πνευματικό αγώνα σύμφωνα με την ορθόδοξη παράδοση της Εκκλησίας μας. Και καταστάσεις όπως είχε παραδεχθεί και ο ίδιος ο Άγιος Παΐσιος. Οι ασταμάτητες προσευχές του, οι αμέτρητες καθημερινές γονικλησίες και μετάνοιές του, πάνω από 1.300 την ημέρα και 3.300 το μεγαλοβδόμαδο, τα κομποσκήνια του, ο καθημερινός του κανόνας δηλαδή, τον ανεβάζουν κυριολεκτικά στους μεγαλόσχημους μοναχούς. Ο ίδιος ο Χριστός είχε πει «Μακάρι η καθαρή την καρδία, ότι αυτοί τον Θεό όψονται». Και ο Μακρυγιάννης τον είδε. Έβλεπε συχνά το Χριστό, την Παναγιά, τους Αγίους. Σε μια τέτοια περίπτωση που ο ίδιος καταγράφει στα οράματα και θάματα, στα πνευματικά του δηλαδή απομνημονεύματα, αναφέρει. Τότε μου λέγει ο Θεός, «Μην κλαις Γιάννη, κι όσα περικαλιέσαι και την πατρίδα σου θα αναστήσω και τη θρησκεία σου και γενικώς την ανθρωπότη. Με τον καιρό τους Γιάννη, δεν είναι η ώρα η διορισμένη ακόμα και θα ειδείτε όλοι όσοι πηγαίνουν κόντρα της θελήσεώς μου. Και δικούς σας και άλλους θα σας λευτερώσω από τους αναθεματισμένους και θα σας δώσω τη μεγάλη κορώνα». Oh,
23 χρονών όταν έγινε μέλος της φιλικής εταιρείας. Αλλά παρά τη νεαρή ηλικία του και τον ενθουσιώδη πατριωτισμό του, δεν προσχώρησε στη φιλική εταιρεία, ούτε ανεξέταστα, ούτε επιπόλαια. Όντας χαρακτήρας ευθύς και συνεπής, είχε βαθιά τη συνέστηση του σοβαρού έργου που θα αναλάμβανε και τη σημασία του όρκου που θα έδινε. Καθώς ο ιερέας, συνήθως ιερέας έκανε τη μοίηση, του εξηγούσε τους σκοπούς της μυστικής αυτής οργάνωσης και του έλεγε για τις υποχρεώσεις που θα αναλάμβανε, ο Μακρυγιάννης κοντοστάθηκε και του είπε να περιμένουν 8 ημέρες, γιατί ήθελε να σκεφτεί καλά προτού αποφασίσει. Πήγα, στοχάστηκα και τα έβαλα όλα ομπρός και σκοτωμών και κιντίνους και αγώνες. Θα τα πάθω δια τη λευτερία της πατρίδος μου και της θρησκείας μου. Πήγα και του είπα, είμαι άξιος. Του φίλησα το χέρι, ορκίστηκα. Τον περικάλεσα να μην μου μαρτυρήσει τα σημεία της κατήχησης, ότι είμαι νέος και να μην αντέσω και λυπηθώ τη ζωή μου και προδώσω το μυστήριο και κινδυνέψει η πατρίς. Συμφωνήσαμεν και εις αυτό και μου είπε ότι όθεν δουλέψω, χρήματα και κατάχρησες δεν μπορώ να κάνω, όμως να παίρνω από ένα αποδεικτικόν, αυτά τα πλούτη να κάνω. Και η ευχή του παπά του ευλογημένου και της πατρίδος μου και θρησκείας μου, ως την σήμερον δεν μ' άφησε ο Θεός να ντροπιαστώ. Τράβησα δεινά, πληγές και κιντίνους, όμως είμαι καλά σαν θέλει ο Θεός. Ο Βλαχογιάννης, ο μεγάλος και μόνο γιατί ανακάλυψε και πρόσφερε στην Ελλάδα το κεφάλαιο που λέγεται Μακρυγιάννης, σχολιάζοντας τους δισταγμούς του Μακρυγιάννη, λέει πως ο Μακρυγιάννης αναρωτήθηκε εκείνη τη στιγμή αν θα ήταν άξιος, αν θα ανταποκρινόταν σε μια τόσο υψηλή αποστολή. «Φοβήθηκα», λέει ο ίδιος, «μη και δεν αντέσω και λυπηθώ τη ζωή μου και προδώσω το μυστικό». Τέτοιο μεγαλείο ανθρώπου. Έγινε λοιπόν μέλος της φιλικής εταιρείας και έμεινε ως την ύστερη πνοή του, πιστός στον όρκο του, που την τίμησε με απαράμιλη αυταπάρνηση και αυτοθυσία. Μπήκε στον απελευθερωτικό αγώνα με το πείσμα, με τον ενθουσιασμό, με την αποφασιστικότητα που ένα άγριο γεράκι, λέει ο Βλαχογιάννης, χυμάει στο θύμα του. Για να γνωρίσουμε όμως κάπως πληρέστερα την προσωπικότητα του Μακρυγιάννη, θα πρέπει να τη μελετήσουμε κατά τομείς, γιατί υπήρξε πολύπλευρη, αλλά και στον κάθε ξεχωριστό τομέα διακρίθηκε και επιβλήθηκε, έτσι που να αρκεί η κάθε επιμέρους αξία του για να τον τοποθετήσει υψηλά. Θα μπορούσε να ονομαστεί ιστορικός, θα μπορούσε να ονομαστεί συγγραφέας και στιλίστας, μα από όλα αυτά επικράτησε το στρατηγός Ιωάννης Μακρυγιάννης, που σημαίνει πως από όλες τις αρετές του επικρατέστερη ήταν η παλικαριά, η ανδρεία, η πολεμική ικανότητα. Υπήρξε ο κατεξοχήν μαχητής, με το όπλο στο χέρι, σε όλα τα χρόνια της Επανάστασης του 1821. Σαν πολεμιστής, άρχισε το στάδιό του την ίδια χρονιά της κήρυξης της Επανάστασης. Η Επανάσταση ξέσπασε στην Πάτρα τέλη Μαρτίου, όπου βρέθηκε φαινομενικά για εμπορικούς λόγους, καθώς έπρεπε να ασχοληθεί με τα πράγματα της δουλειάς του. Ετοίμαζε ένα ταξίδι για αγορές στο Μεσολόγγι και την Πάτρα. Το εμπορικό αυτό ταξίδι συνδυάστηκε με το αίτημα εκείνων που γνώριζε ως φιλικούς της Άρτας, του Σακελάριου, του Κοράκη και των καπεταναίων Γόγου Μπακόλα και Σκαρμίτζου, να μάθουν όσα περισσότερα για την κατάσταση. Τούτο το ταξίδι όμως κατέληξε άσχημα για τον Μακρυγιάννη. Με το που επέστρεψε στην Άρτα, τον συνέλαβαν οι Οθωμανοί και τον φυλάκισαν στο κάστρο. Στις αρχές Σεπτεμβρίου, ο Μακρυγιάννης πολεμούσε ήδη υπό τον Γόγο Μπακόλα, πρώτα στα Τζουμέρκα και ύστερα στο Πέτα, όπου και δέχτηκε τον πρώτο τραυματισμό του στο πόδι στις 11 Σεπτέμβρη. Από τότε και έπειτα, η ζωή του υπήρξε ένας συνεχόμενος αγώνας. Το μεγάλο Σάββατο τη νύχτα, ξημερώνοντας λαμπρή, 10 Απριλίου του 1821, πήγα εις Άρτα,
Αντάμωσα τους δικούς μας, τους είπα τα τρέχοντα. Φέραν και τα κεφάλια των πατρινών εκεί, να τα πάνε του Χουρσίτ Πασά. Τότε πιάνουν και μένα ως Χαΐνι, προδότη του Σουλτάνου, όπου ήμουν εις Μοριά, με πάνε εις το κάστρο της Άρτας. Μου περνούνε σίδερα εις τα ποδάρια και άλλους παιδεμούς, να μαρτυρήσω των μυστικών. 75 μέρες παιδεμούς. Μας πάνε 26 ανθρώπους να μας κρεμάσουνε και ο Θεός γλίτωσε μόνο εμένα. Now.
Αμέσως, από την αρχή, είχε δημιουργηθεί γύρω από τον Μακρυγιάννη η φήμη του άξιου, του εύστροφου στο μυαλό και του φανατικού προστάτη των συμπολεμιστών του και των άοπλων χωρικών. Αυτά, ιδιαίτερα τα τελευταία προσόντα του Μακρυγιάννη, τον έδαιναν με τους άντρες του και του εξασφάλιζαν τη συμπαράσταση όταν έμπαινε στα χωριά. Στην αρχή, είχε παρατηρήσει ανάμεσα στους ανθρώπους του συμπτώματα πλιάτσικου. Οι άντρες του οπλισμένοι εύκολα μπορούσαν να απειλήσουν και να εκμεταλλευτούν τον άοπλο αγροτικό πληθυσμό. Αυτό το γεγονός στην αρχή τον γέμισε πίκρα. «Συχάθηκα το Ρωμαϊκό», έλεγε, «ότι είμαστε ανθρωποφάγοι». Και αυτό και την πειθαρχία του σώματος στερέωσε και την εμπιστοσύνη του λαού στην Επανάσταση δυνάμωσε. Το 1825 ο απελευθερωτικός αγώνας παίρνει τραγική μορφή. Η ελληνική πατρίδα περισφύγεται από παντού, ενώ ο Δράμαλης, τέλεια εξοπλισμένος, ετοιμάζει την αποφορά εξόρμηση, μεγάλες τουρκικές δυνάμεις από τα νότια, υπό του Ιμπραήμ, προερχόμενες από την Αίγυπτο, κατέκλυσαν την Πελοπόννησο. Ο Μακρυγιάννης, απτόητος και αποφασιστικός, η ίδια ιδέα της πατρίδας, αποβιβάζεται αυτοστιγμής στο Μοριά. Και αϊκίνητος, διατρέχει την Πελοπόννησο προς όλες τις κατευθύνσεις. Από βορρά σε νότο και από νότο σε βορρά. Και βέβαια η γενική κατάσταση δεν είναι καθόλου ενθαρρυντική. Ο Μακρυγιάννης, μέσα σε αυτή την ατμόσφαιρα της ήττας, δεν χάνει ούτε λεπτό το θάρρος του. Παίρνει θέση στην τοποθεσία Αφεντική Μήλη κοντά στον Ναύπλιο και τους οχυρώνει με περίσκεψη και στρατιωτική πείρα. Τους εφοδιάζει όσο πληρέστερα μπορούσε, με όλα τα απαραίτητα για τη μάχη υλικά. Κι ήταν τόσο ικανοποιημένος με τον τρόπο που είχε ετοιμάσει την άμυνα του φρουρίου, που καμαρώνοντας ο ίδιος το έργο του, το επιθεωρούσε, εκτοξεύοντας απειλές. «Τώρα θέλει να δει ο Μπραήμις Ντουφέκ ελληνικό». Η σύγκρουση μεταξύ των Ελλήνων και της στρατιάς του Ιμπραήμ άρχισε στις 13 του Ιούνιου του 1825 και η έκβασή της υπήρξε όπως κανείς δεν το ήλπιζε, νικηφόρα. Την παραμονή της μάχης είχε έρθει και ο Γάλλος ναύαρχος Δεριγνή και αφού επιθεώρησε τη διάταξη της μάχης και τις άλλες λεπτομέρειες, απεσιόδοξος για το αποτέλεσμα, είπε στον Μακρυγιάννη τις φοβερές...
κλείσει το 1825 με τα τόσα εντυπωσιακά και ευχάριστα για το Μακρυγιάννη γεγονότα, μέσα στο 1825 είχε κάνει και το γάμο του με κόρη αριστοκρατικής οικογένειας των Αθηνών, την Εκατερίνη Σκουζέ, έφτασαν στην Αθήνα οι ειδήσεις για την ετοιμαζόμενη εκστρατεία του Κιουταχή κατά των Αθηνών. Με ισχυρές δυνάμεις, ο Τούρκος Πασάς προέβαινε στην πολιορκία της Αθήνας από όλες τις πλευρές. Ο Μακρυγιάννης, μαζί με άλλους αγωνιστές, υπεραμείνθηκαν της ιστορικής πόλης και κατέβαλαν με τεράστιες προσπάθειες για να τη σώσουν. Αγώνες τιτανικοί. Χωρίς αυτόν και τον Κώστα τον Λαγουμιτζή, ο αγώνας θα ήταν χαμένος. Απανοτά τα τραύματα και εκείνος αλήγιστος. Στις 13 Σεπτεμβρίου 1826, ο Μακρυγιάννης οχυρώθηκε στο Σερπεντζέ, σημερινό οδείο Ηρώδη του Αττικού, και αντέταξε στεναρή αντίσταση σε βάρος του Κιουταχή. Το αίμα του πότισε το Σερπεντζέ, ωστόσο κατόρθωσε να αποκρούσει τους επιτιθέμενους και να σώσει προσωρινά την Ακρόπολη. Και οι αγώνες συνεχίστηκαν. Στα τέλη του Οκτώβρη του 1827 κατέβηκε και ο Ιωάννης Καποδίστριας σαν πρώτος κυβερνήτης της Ελλάδας. Ο Μακρυγιάννης δέχτηκε τον ερχομό του Καποδίστρια σαν αληθινός πατριώτης. Στα χρόνια της ειρήνης που ακολούθησαν, ο Μακρυγιάννης ενεργούσε σαν η μαχόμενη συνείδηση της Ρωμιοσύνης. Με το φανατισμό και την αποφασιστικότητα που ορμούσε στη μάχη κατά του Τούρκου δυνάστη, με το ίδιο ανενδίαστο πάθος αντιπάλευε και ανοιχτά κατάγγελνε τον επιζήμιο Ρωμιό. Η αδικία, η εκμετάλλευση του αδύνατου, οι φατρίες και κλίκες που άρχισαν να δημιουργούνται γύρω από τον Καποδίστρια, οι αυταρχισμοί των αδελφών του, η μείωση και η υποτίμηση των λαϊκών αγωνιστών και ο συστηματικός παραγωνισμός τους από τα μεγάλα ονόματα και τα διάφορα ατζάκια, τον κρατούσαν σε διαρκή, ασίγαστη οργή. Έβλεπε τους αγωνιστές να ψωμοζητούν και τους άκαπνους να διεφεντεύουν. Και η ψυχή του υπόφερε, κι ούτε έκρυβε την αγανάκτησή του. Με χαριτωμένη και αξιοζήλευτη ελευθεροστομία και αφυροστομία, εκδήλωνε την απογοήτευσή του, μη λογαριάζοντας αν με τις εκφράσεις του φύγονταν πρόσωπα υψηλά ιστάμενα. Κατά την Επανάσταση είχε μεσολαβήσει για να συμφιλιώσει αγωνιστές που εχθρεύονταν ο ένας τον άλλον. Είχε καταφέρει να επηρεάσει και να συνετίσει τις αντιμαχόμενες πλευρές. Εδώ όμως αντιλαμβάνεται ότι οι πολιτικές φατρίες συνδέονται με μεγάλα συμφέροντα. Εδώ μια καλοσυνάτη επέμβαση δεν είναι ικανή να μεταβάλει καταστάσεις εδρεωμένες σε πανίσχυρα ερίσματα. Χρειαζόταν στεναρή καταμέτωπον επίθεση. Δεν άργησε λοιπόν να έρθει μια ανοιχτή ρήξη με την κυβέρνηση του Καποδίστρια. Και όπως πάντα, όχι για λόγους προσωπικούς. Ο Καποδίστριας εξάλλου, αναγνωρίζοντας την πατριωτική φλόγα του Μακρυγιάννη και τις προσφορές του στον αγώνα, τον είχε αμέσως διορίσει αρχηγό της εκτελεστικής δύναμης της Πελοποννήσου. Ο διορισμός όμως αυτός δεν ήταν ικανός να του κλείσει το στόμα. Μετά τη δολοφονία του κυβερνήτη γίνεται αδιάλακτος. Η τραχιά του ιδιοσυγκρασία δεν ξέρει από συμβατικότητες. Μπαίνει στον εμφύλιο πρώτος, με τους πρώτους. Με την άφιξη του Όθωνος σταματάει και του Μακρυγιάννη το στρατιωτικό στάδιο. Είναι πια ανάπηρος από το πλήθος των τραυμάτων. Και χαίρεται με χαρά την άφιξη του βασιλιά που τον θεωρεί σαν ένα σωτήρα. Μετά τους πρώτους πανηγυρισμούς όμως εκδηλώθηκαν πάλι αποδοκιμασίες και δυσαρέσκειες του Μακρυγιάννη ανοιχτά και απερίφραστα. Όταν δε κάποτε ο αντιβασιλέας προσπάθησε με απειλές να τον συγκρατήσει, τονίζοντάς του ότι διαθέτουν μεγάλο αριθμό όπλων, ικανών να αποκαταστήσουν την τάξη σε περίπτωση οποιασδήποτε αναταραχής, ο Μακρυγιάννης το αποκρίθηκε. Δυστυχία μας τον καημένο, κακά και ψυχρά θα πάμε. Εγώ σου μίλησα αλλιώς και εσύ μου απαντείς διαφορετικά, με μπαγκενέτα. Σας λέγω ως φίλος να πασκίσετε και τον βασιλέα και εσάς να αγαπούμε.
Και όχι να σας φοβόμαστε, ότι τον και οτι χίλιες φορές να τον έβρεις και οτι και να τον χτυπάς, πάγει καλά. Μια να σε χτυπήσει, δεν σε φοβάται πλέον. Και αυτήν η πατρίδα δεν λευτερώθηκε με παραμύθια. Λευτερώθηκε με αίματα και θυσίες. Και από αυτά έγινον βασίλειον. Και όχι να βραβεύονται όλο ένα οι κόλακες και οι αγωνιστές να δικαιώνται. Αλλά και όλοι σχεδόν οι αγωνιστές στην ίδια κατάσταση βρέθηκαν. Ο Όθωνας ήρθε στην Ελλάδα για να κυβερνήσει το νεοσύστατο βασίλειο με το Βούρδουλα. Πέταξε στο δρόμο τους αγωνιστές που έφτιαξαν το Ρωμαίικο. Σπατάλησε τα δάνεια, φορολόγησε τις λαϊκές μάζες άγρια. Διόριζε υπουργούς που ήταν του χεριού του. Και με τους βαβαρούς που έφερε από τη Γερμανία, ξαπέλυσε σε όλη τη χώρα την τρομοκρατία. Μπροστά στην κατάσταση αυτή, γρήγορα βρέθηκαν ενωμένοι με τις ίδιες δυσαρέσκειες κατά του κράτους. Πήραν τα βουνά και σαν παλαιοί αρματολοί αγωνίστηκαν ενάντια στο σκληρό δεσποτισμό για να φέρουν την ισοπολιτεία και το συνταγματικό καθεστώς. Οδήγηση του Μακρυγιάννη και οδήγησε στην Επανάσταση του 1843. Η συνωμοτική του μάλιστα οργάνωση προδόθηκε και λίγο έλειψε η αστυνομία να προλάβει το λαϊκό σηκωμό της 3ης Σεπτεμβρίου 1843. Μα ο Μακρυγιάννης, αποφασισμένος να πεθάνει, δεν τρομοκρατήθηκε όταν από βραδείς οι χωροφύλακες μπλοκάρισαν το σπίτι του και άρχισαν να πυροβολούν. Πολέμησε με την ίδια πίστη και με το αδάμαστο θάρρος που πολέμησε στο 21 τους Τούρκους. Είναι άξιο να τονιστεί τι φώναζε ο Μακρυγιάννης από το σπίτι του στους κυβερνητικούς. «Εντάφθα συνηθρίστητε νεκρών τάχα η ζώντα, δια να με συλλάβετε. Ω πουλημένα όντα νευρόσπαστα, τυραννικά, ξενοκρατίας κλάδι, το έθνος εφαντάστητε να στείλετε στον Άδη. Ικτήρω την μορίαν σας, την αθλειότητά σας και την ανοησία σας και τα κινήματά σας». Η ευψυχία και η αποφασιστικότητα του Μακρυγιάννη έσωσαν την κατάσταση. Σε λίγο, οι χωροφύλακες και οι χαφιέδες έτρεχαν σαν του λαγού τα τέκνα. Πιο πέρα, απ' έξω από το παλάτι, ο στρατός και ο λαός φώναζε «Ζήτω το Σύνταγμα!» Και ο Όθωνας, ντροπιασμένος,
αναγνώρισε με την υπογραφή που έβαλε κάτω από το διάταγμα που του έστειλαν ο Μακρυγιάννης και ο Καλέργης την πολιτική μεταβολή που έγινε. Ωστόσο όμως δεν άργησε ο συνταγματικός βασιλιάς να καταπατήσει πάλι το Σύνταγμα και να αρχίσει πάλι τα ίδια. Ο Μακρυγιάννης, παρόλα τα γυρατιά και τους κατατρεγμούς, βρέθηκε πάλι στο πόστο του. Ως την τελευταία του πνοή στάθηκε κοντά στο λαό και αγωνίστηκε για τις πολιτικές ελευθερίες. Στα Εύγα του 1852 είχε οργανώσει νέο κίνημα ενάντια του στον Όθωνα. Αυτή τη φορά όμως φαίνεται πως οι ενέργειές του δεν ήταν καλά μελετημένες. Εμπιστεύθηκε το μυστικό του σε ανθρώπους που ήσαν πουλημένα όργανα του βασιλιού, του παλατιού. Την άλλη μέρα το παλάτι ήξερε τα πάντα και η αστυνομία τότε έσυρε το γέρο στρατηγό που ήταν άρρωστος και με ανοιχτές τις πληγές που πήρε στο 21 σε ανήλια μπουντρούμια με κάθε είδους προπυλακισμούς. Κανένας δεν ήθελε να τον βοηθήσει και ο σκληροτράχυλος αγωνιστής έμεινε μόνος και με σύντροφο μονάχα το Θεό. Με αυτόν μιλούσε στο μεδρεσέ που τον είχαν φυλακισμένο και αφού συστήθηκε στρατοδικείο και τον καταδίκασε σε θάνατο, έβγαλαν διαταγή να σταλεί στις απέσιες φυλακές του Παλαμιδιού. Καταδικάστηκε σε θάνατο και η ποινή του με χάρη έγινε ισόβια. Στις 2 Σεπτεμβρίου στα 1854, ο Καλέργης, υπουργός της κατοχικής κυβέρνησης, τον έβγαλε ολότελα από τη φυλακή του. Είχε χάσει όμως πια οριστικά τη ζωηράδα του, ο γενναίος αγωνιστής. Αλλά και η εμπάθεια δεν έπαψε κατά του Μακρυγιάννη. Ο λαός όμως τον αγαπούσε. Στις 10 Οκτωβρίου 1862, οι επαναστάτες πήγαν και πήραν τον Μακρυγιάννη από το σπίτι του και τον περιέφεραν στην πόλη. Είχε γίνει το σύμβολο της λευτεριάς και της δημοκρατίας. Στις 27 Απριλίου 1864, το θεόρατο δεντρί της Ρούμελης γκρεμίστηκε από τον αγέρα του χρόνου και τον αγώνο και ξεκίνησε το ίστατο ευλογημένο του ταξίδι.
πως ο Μακρυγιάννης δεν πρόφτασε να ειδεί τη νίκη του λαού. Πέθανε με την πίκρα στην καρδιά. Ωστόσο άλλοι, ύστερα από αυτόν, συνεχίσανε το έργο του. Χρειάστηκε βέβαια να χυθεί αίμα και να γίνουν παλαϊκές εξεγέρσεις στα Νάπλη, στην Αθήνα, στη Ρούμελη, στο Άργος, στην Πάτρα, στη Σύρα. Μα στο τέλος θριάβεμψε ο λαός και ο Όθωνας διώχθηκε από την Ελλάδα. Η σιδερένια βούληση του ρουμελιώτη αγωνιστή, που δεν ήξερε να υποχωρεί μπροστά σε καμία αντίθετη βία, ήταν αδύνατο να δαμαστεί και από τη δυσκολία που είχε ο Μακρυγιάννης, μην ξέροντας να γράφει. Στα χρόνια που η πολιτική τον είχε υποχρεώσει να μένει στο σπίτι του, σε στάση αναμονής, περιμένοντας καινούρια ξεκινήματα, ο Μακρυγιάννης καταγινόταν να ιστορίσει τα περασμένα, όπως τα έπραξε ο ίδιος, όπως τα ένιωσε ο ίδιος. Ο ίδιος ο Μακρυγιάννης έλεγε στα απομνημονεύματά του. Ένα πράγμα μόνο με παρακίνησε και εμένα να γράψω, ότι τούτη την πατρίδα την έχουμε όλοι μαζί, και σοφοί και αμαθείς, και πλούσιοι και φτωχοί, και πολιτικοί και στρατιωτικοί, και οι πλέον μικρότεροι άνθρωποι. Και όσα σημειώνω, τα σημειώνω γιατί δεν υποφέρω να βλέπω το άδικο να πνίγει το δίκιο. Για εκείνο έμαθα γράμματα στα γεράματα και κάνω αυτό το γράψιμο το απελέκητο. Ότι δεν είχα τον τρόπο όντας παιδί να σπουδάξω. Ήμουν φτωχός και έκανα τον υπηρέτη και τη μάρευα άλογα. Κι άλλες πληθώ δουλειές έκανα. Να βγάλω το πατρικό μου χρέος που μας χρέωσαν οι χαραμίδες. Και να ζήσω κι εγώ σε τούτη την κοινωνία, όσο έχω τα μανέτη του Θεού στο σώμα μου. Και αφού ο Θεός θέλησε να κάνει νεκρανάσταση στην πατρίδα μου, να την λευτερώσει από την τυραγνία των Τούρκων, αξίωσε και εμένα να δουλέψω κατά δύναμη λιγότερο από τον χειρότερο πατριώτη μου Έλληνα. Το έργο αυτό δεν είναι μια αυτοβιογραφία. Έχει τέτοιες προεκτάσεις που θεωρείται σήμερα ένα πολύτιμο ντοκουμέντο για μια σημαντική περίοδο της ελληνικής ιστορίας. Και μπορούμε να πούμε πως την εμπνευσμένη απόφαση του Μακρυγιάννη χρωστούσε ίσως σήμερα την αξιολογότερη ενημέρωσή μας, τόσο για τα στρατιωτικά συμβάντα της Επανάστασης του 1821, όσο για τα πολιτικά. Λειτουργούσε δε τόσο αξιοθαύμαστα η πατριωτική του διέστηση, που μέλημά του ακατανίκητο θεώρησε τον εμπλουτισμό της αφήγησης με ιχνογραφήματα, με απεικονίσεις που θα ζωντάμνευαν τις περιγραφές, κάνοντάς τες πιο παραστατικές. Όπως έχει περιγράψει ο Οδυσσέας Ελίτης, ο Μακρυγιάννης έβλεπε τους τόπους και τα πρόσωπα της Επανάστασης σαν πίνακες ζωγραφικής. Επιστράτευσε λοιπόν έναν απλοϊκό ζωγράφο, τον Σπαρτιάτη Παναγιώτη ζωγράφο, που με τις υποδείξεις του στρατηγού σε 125 πίνακες απέδωσε τα επεισόδια της Επανάστασης κατά τρόπο όσο γινόταν πιο αυθεντικό, που συνιστούν ένα ακόμη πολύτιμο κληροδότημά του στην παράδοση και στο έθνος. Η ιστορία του Μακρυγιάννη γράφεται σε πρώτο πρόσωπο. Έτσι και οι αξίες, το ηθικό στοιχείο που δικαιώνει την ιστορική πράξη, οργανώνονται και εκφράζονται σε ένα επίπεδο ατομικό. Ανεπίγνωστα ίσως, ο Μακρυγιάννης τοποθετεί τα πράγματα σε μία βάση, η οποία ορίζεται από την εμπεδωμένη αίσθηση των αλλαγών που έφερε η Επανάσταση, στο επίπεδο των οικονομικών και πολιτισμικών προϋποθέσεων που συνεπάγονται οι βιούμενες εξουσιαστικές διακρίσεις. Η συγγραφή τους, λοιπόν, δεν υπαγορεύεται από κάποιους ψυχολογικούς λόγους που πήγαζαν από την εσωστρεφή διάθεση του Μακρυγιάννη, ούτε από μία παρόρμηση των αναμνήσεών του. Η διαστρέβλωση της ιστορικής αλήθειας ήταν αυτή που τον όθησε σε αυτή την αδυναμία της συγγραφής. Αντλούσε πληροφορίες από μορφωμένους φίλους του, όχι μόνο για την κατάσταση του νεοελληνικού κράτους, αλλά και για τον ευρωπαϊκό χώρο. Και ανάλογα, ρύθμιζε τις ενέργειές του, τόσο για την απονομή της κοινωνικής δικαιοσύνης, όσο και για την απελευθέρωση των υπόδουλων ελληνικών περιοχών. Παρακολουθούσε τα δημοσιεύματα στον τύπο και δεν δίσταζε να εκφράζει και ο ίδιος τις απόψεις του. Συνεπώς,
ήταν σε θέση να διαμορφώσει άποψη για τα γεγονότα της εποχής του. Βέβαια, στην προσέγγιση της αλήθειας δεν είχε τις προϋποθέσεις για να ακολουθήσει το δρόμο της ιστορικής μεθόδου με την αυστηρή κριτική και τον έλεγχο της αξιοπιστίας των μαρτύρων. Παρ' όλα αυτά, το χειρόγραφό του χαρακτηρίζεται από ειλικρίνεια και αυθορμητισμό, χωρίς πρόθεση για την παραποίηση των γεγονότων. Επιθυμούσε να εκφράσει τη δική του αλήθεια, η οποία δεν υπαγορευόταν από τις σκοπιμότητες των κομματικών σχηματισμών. Συχνά, αυτή η αλήθεια αφύπνιζε το λαό της Αθήνας, ο οποίος στις κινητοποιήσεις του τον αναδείκνυε σε λαϊκό ηγέτη. Αναφέρθηκε και παραπάνω, συνδέθηκαν με τον ιστοριοδίφη Γιάννη Βλαχογιάννη, ο οποίος τα ανακάλυψε, τα μετέγραψε και τα δημοσίευσε με πολύτιμα σχόλια. Ο Βλαχογιάννης, ερευνώντας τις εφημερίδες της οθωνικής εποχής, παρατήρησε πολλά άρθρα του Μακρυγιάννη και υπέθεσε ότι ο στρατηγός πιθανό να είχε ιδιόγραφες σημειώσεις κρυμμένες στο σπίτι του. Ο Βλαχογιάννης κατόρθωσε να πείσει το γιο του στρατηγού, Κίτσο Μακρυγιάννη, για την ύπαρξη των χειρογράφων, ο οποίος μετά από έρευνες τα ανακάλυψε μέσα σε ένα τενεκέ που βρισκόταν κάτω από σωρούς, ξύλων και άλλων υλικών. Η επιβολή του ξεκίνησε σιγά σιγά και από τους πιο διακεκριμένους πνευματικούς εκπροσώπους. Πρώτος από τους πρώτους που ύψωσαν τη φωνή, διακηρύσσοντας τις συγγραφικές αρετές του Μακρυγιάννη, ήσαν ο Κωστής Παλαμάς, ο Γιώργος Εφέρης, ο Δημήτρης Φωτιάδης και άλλοι. Σήμερα πια, ο Μακρυγιάννης έχει τοποθετηθεί στις πιο υψηλές βαθμίδες μέσα στον κόσμο των γραμμάτων. Για παράδειγμα, ο μεγάλος συγγραφέας της γενιάς του 30, ο Ηλίας Βενέζης, είχε γράψει. Με τα κολυβογράμματα που έμαθε σε 2 μήνες, αρχίζει να γράφει τα απομνημονεύματά του, να χτίζει το μνημείο του. Λαϊκός αφηγητής σπουδαίος, αχάλαστος από κακές αναγνώσεις, με ένστικτο δυνατό,
με ματιά που εισδύει στα έκατα των ανθρώπινων πράξεων, με πίστη στον Θεό και στην πατρίδα. Ιστορή τους κατατρεγμούς των Ελλήνων από τους Τούρκους, τις μάχες, τις εξάρσεις και τις αδυναμίες, λέει για τα πρόσωπα, για τους γενναίους και για τους ιδιωτελείς. Αλλά εκεί που ο Μακρυγιάννης κερδίζει τη μεγάλη αγάπη του αναγνώστη, είναι όταν δίνει την περιγραφή καμιάς αποτυχημένης επιχείρησης. Αυτή είναι η ημέρα, αδελφοί αναγνώστες, ήταν πολύ φαρμακερή για την πατρίδα, όπου χάσε τόσα παλικάρια και σημαντικούς άντρες, στεριανούς και θαλασσινούς. Ήταν φαρμάκι εκείνη η μέρα για μας, πεθαμός. Και νερό τελείως. Όταν είναι να αυτοεπενεθεί, το κάνει με τέτοιο σεμνό και συμπαθητικό τρόπο, που και τότε σε κατακτά. Όταν πήγα στην Αθήνα, πέρασε πρώτα από την Ίδρα και βήκαν όλοι και με δέχτηκαν και δυο από τους φίλους μου ρίξαν λαχνών ποιος να με πάρει στο σπίτι του και με πήρε ο Δημήτρης ο Λαζαρίμος. Μου έφεραν γιατρών και όλα μου τα χρειαζόμενα και μου έκαναν τόσες επίδειξες. Καταληκτικά μπορούμε να πούμε πως τα απομνημονεύματα του Μακρυγιάννη αποτελούν ως προς το περιεχόμενο ένα πολύτιμο ιστορικό ανάγνωσμα, το πιο διδακτικό βιβλίο για τη Ρωμιοσύνη, το πιο σύγχρονο, γιατί μας αποδεικνύει τις ατασφαλίες και τις κακοδαιμονίες που βλέπουμε κι εμείς και ζούμε καθημερινά, καθώς και τους προτεργάτες τους, γιατί διατραγωδεί το τι τράβηξαν οι αγνοί και ενάρετοι πατριώτες από τις εκμεταλλευτικές κλίκες των αυλόδουλων και ξενόδουλων. Δεν ζητάει να τον πιστέψουμε. Διηγείται την ιστορία του, όπως ένας παραμυθάς το παραμύθι του. Είναι σαν να εξιστορεί τα διατρέξαντα για να τα ξαναζήσει, να τα ζυγιάσει και να τα αξιολογήσει άλλη μια φορά. Συμπεράσματα γενικά δεν βγάζει όπως οι δάσκαλοι και αποφεύγει συστηματικά τις γενικότητες. Παραθέτει το ένα επεισόδιο κοντά στο άλλο. Όλο το βιβλίο είναι παράθεση γεγονότων και συγκεκριμένες συμπεριφορές των προσώπων πάλι πάνω σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Ο αναγνώστης μόνος του, αν θέλει, ας κρίνει. Ο ίδιος ο Μακρυγιάννης, άμα εξιστορήσει το γεγονός, σταματά και γίνεται θεατής. Και ή εξοργίζεται, ή επιδοκιμάζεται, ή καταργέται, ή μυρολογέται, ή συχνότερα ελεηνολογεί και κλαίγεται για την κατάδια. Ποτέ δεν αποτείνεται, ίσως 2-3 φορές όλες και όλες, σε ένα υποτιθέμενο συνομιλητή για να του κάνει απευθεία στο μάθημα. Η γλώσσα του ρέει απρόσκοπτα. Το βλέπετε πως δεν τον απασχόλησε. Μιλάει με τη φυσικότητα ενός χελιδονιού. Δεν λογαριάζει αν φύγονται άνθρωποι, αν φύγονται προύχοντες, κυβερνήτες, βασιλιάδες. Οι εκφράσεις του είναι τολμηρές, κάποτε άσεμνες, μα τις εξτομίζει, γιατί εκείνη τη στιγμή αυτές είναι οι μόνες χρειαζόμενες. Ο Μακρυγιάννης, με όλο το έργο του και με όλη την πολιτεία του, δίνει την εικόνα του ελεύθερου ανθρώπου, του ελεύθερου από όλα τα δεσμά, απελευθερωμένος από το φόβο του θανάτου, με τους απανωτούς τραυματισμούς, δεν τρομοκρατείται και αποδείχνεται ο ατρόμητος μαχητής του αγώνα, απελευθερωμένος από το φόβο των συνεπειών και των διώξεων, από μέρους των συμβιβαστών, συμφεροντολόγων πολυκάντιδων και των ανακτόρων. Γίνεται ο παλικαρίσιος μαστιγωτής της αυθαιρεσίας και της εκμετάλλευσης. Απελευθερωμένος από τις γλωσσικές χειροπέδες του λογιοτατισμού, αποδείχνεται δάσκαλος στο χειρισμό της λαϊκής γλώσσας. Ο Εμμανουήλ Πρωτοψάλτης τον αποκάλεσε πατριδοφύλακα. Σωστός ο χαρακτηρισμός. Ίσως θα ήταν σωστό να προσθεθεί πλάι στον πατριδοφύλαξ και τον γλωσσοφύλαξ. Ο Μακρυγιάννης, πέρα από το μύθο που φτιάχτηκε γύρω από το πρόσωπό του, ήταν ένας άνθρωπος της τόλμης, της επιμονής και της σκληρής δουλειάς. Έτοιμος, ειλικρινής, με βαθιά αλληλεγγύη προς τους ανθρώπους, με τους οποίους τον έδεσε το αίμα του πολέμου. Μετά το Σύνταγμα του 1844, ουσιαστικά αποσύρθηκε από την ενεργό δράση. Περιορίστηκε να αρθρογραφεί με πείσμα.
δίχως να ανακατεύεται εμφανώς στα πολιτικά δρόμενα του καιρού του. Με τον καιρό, δεχόταν σπίτι του όλο και λιγότερους επισκέπτες, παλιούς τους συναγωνιστές, καλογέρους, περιηγητές. Και όλο και περισσότερο, βασανιζόταν από τις συνέπειες των τραυμάτων που δέχθηκε στον πόλεμο της ανεξαρτησίας. Έμαθε να ζει με τις αρρώστιες. Έμαθε να αναγνωρίζει στα συμπτώματα των εγκεφαλικών βλαβών από τα τραύματά του, μηνύματα του Θεού, της Παναγίας και των Αγίων. Ήταν ωστόσο, όπως προδίδουν τα γραπτά του, πάντα ενημερωμένος για τα καθέκαστα. Στο τέλος πλέον αυτής της μακραίωνης διαδρομής, καθώς βουλιάζουμε στις εσχατιές της παρακμής, είναι πια επιτακτική η ανάγκη να παλέψουμε για να ξαναβρούμε επιτέλους την περπατημασιά μας. Μόνο έτσι άλλωστε θα εμπνευστούμε από τη μεγάλη μας επανάσταση του 1821 και μόνο έτσι βέβαια θα την τιμήσουμε πραγματικά. Όχι με ξεφτισμένες επαιτειακές αναφορές, αλλά ξεκινώντας μια νέα επανάσταση και μάλιστα τούτη τη φορά κυρίως ενάντια στους ίδιους τους εαυτούς μας. Μια πραγματική επανάσταση, όπως η ίδια η λέξη το ορίζει. Δηλαδή, να κοιτάξουμε πίσω, να βρούμε τι χάσαμε και έτσι να σηκωθούμε πάλι, πολεμώντας για να ανακτήσουμε την κατάστασή μας την προπτωτική. Για να ξαναβρούμε την αυθεντική ταυτότητα που την απολέσαμε στη δίνη των καιρών και να αναζητήσουμε το μονοπάτι που θα μας βγάλει από το τέλμα. Μπορούμε άρα για να το πράξουμε.
εθνικός ύμνος. Σε νωρίς από την όψη του σπαθιού αναφέρω ποιοι μας βοήθησαν στην ορχήστρα. Είναι ο αγαπητός φίλος Παντελής Αναστασόπουλος στο κανονάκι, ο Θάνος ο Αγγελής στο κλαρίνο, ο Γιώργος ο Πλωματούλας στο μπουζούκι, ο Αλέξανδρος ο Δημητρίου στο μπουζούκι, η Μαριάννα η Παπακοστοπούλου στο σαντούρι, η Φωτεινή Κωστοπούλου στο σαντούρι, η οποία μελοποίησε και το ποίημα του Κωστή Παλαμά και το απέδωσε με πάρα πολύ ωραίο τρόπο. Ο Κωνσταντίνος ο Αγγελής στα χρουστά. Και ο Θάνος Παπαθανάσης στο λαούτο. Τα κορίτσια μας που απέδωσαν τις μελωδίες ήταν η Δήμητρα Καλογερά που μας απέδωσε το ωραίο ποντιακό τραγούδι. Η Τσουραπούλη Ελένη. Η Παπακοστοπούλου Γεωργία. Και η Παπακοστοπούλου Ιωάννη. Να ευχαριστήσω όλα τα παιδιά μου της Χοροδίας, μικρούς και μεγάλους, και βέβαια την ορχήστρα, και να ευχαριστήσω πάνω απ' όλα εσάς που μας καλέσατε για δεύτερη φορά στην Πάτρα και μας δώσατε αυτή την ευκαιρία να είμαστε και απόψε κοντά σας και δώσατε και την ευκαιρία στα παιδιά αυτά να αναδείξουν το έργο τους. Όλα τα παιδιά ξέρετε στα σημερινά ότι με πάρα πολλά πράγματα και θα έλεγα ίσως τα περισσότερα άχρηστα. Εμείς διαλέξαμε να ασχοληθούμε με αυτό το κομμάτι του πολιτισμού. Σας ευχαριστούμε που μας καλέσατε. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Κώστα, την ξεχωριστή ορχήστρα και την ομάδα που έχετε, την Εμέλεια. Ραντεβού πάλι σύντομα ελπίζουμε. Όπως ευχαριστούμε και τον πατέρα Κωνσταντίνο και την ενορία της του Αγίου Ανδρέου Γλυκάδας. Και με εσάς παππούλη θα τα ξαναπούμε πάλι σύντομα, μας άρεσε ο χώρος εδώ, θα ξανάρθουμε πάλι. Τέλος να σας ενημερώσουμε, μη σας καθυστερώ για ένα λεπτό μόνο, για την επόμενη εκδήλωσή μας, η οποία έχει τίτλο «Την ανάδειξη ιστορικού μονοπατιού παλαιών πατρών Γερμανού». Πρόκειται για μια δράση που έχει εγκριθεί και συμπεριληφθεί στο πρόγραμμα εκδηλώσεων της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος. Αφορά την ιστορική ανάδειξη του μονοπατιού διαδρομής που ακολουθούσε ο Εθνεγέρδης Παλαιών Πατρών Γερμανός από Πάτρα προς Καλάβρητα. Η δράση περιλαμβάνει την έκδοση ψηφιακού ιστορικού πεζοπορικού φυλαδίου για τη διαδρομή και πεζοπορία δύο τμήματων, Πετρωτό Μοίρα, Πηγές Ζουμπάντας και Δεμέστιχα από Ταμός Ελληνούντας, Ιερά Μονή Μακελαριάς, με τελικό σημείο συνάντηση στην Ιερά Μονή Μακελαριάς, και έχει προγραμματιστεί την Κυριακή 12 Σεπτεμβρίου 2021. Θα υπάρξει ειδική ενημέρωση. Ευχαριστούμε πολύ για την τιμή που μας κάνατε και ήρθατε στο όμορφο αυτό παρεκκλήσιο των μυροφόρων του Αγίου Ανδρέου Ευγλυκάδας. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό σας βράδυ.